Κυπηρίνων γλωσσών και έφερε εις τον κόσμο το μυστήριο της Εκκλησίας δια των Αγίων Αποστόλων από τότε και μέχρι συντελείας του αιώνος. Ο διάβολος δεν θα σταματήσει και δεν σταματάει να πολεμεί την Εκκλησία διαμέσου αιρέσεων, διαμέσου διαφόρων σχισμάτων, διαμέσου της κακοδοξίας. Πρώτα επολέμησε την Εκκλησία με τους διωγμούς των ειδωλολατρών. Τα πρώτα 300 χρόνια η Εκκλησία, η Αγιωτάτη μας Ορθοδοξία, εγνώρισε έναν διωγμό πρωτόγνωρο στην ιστορία των θρησκειών. Ουδε μία άλλη θρησκεία επί της γης, αδελφοί μου, διώχθηκε ως η Ορθόδοξος Εκκλησία. Καμιά άλλη Εκκλησία ή και κανένα άλλο επίγειον σώμα διώχθηκε όσον η Ορθόδοξος Εκκλησία του Χριστού μας. 300 χρόνια εκέγονται οι χριστιανοί, εσταυρώνοντο, αποκεφαλίζονταν, έδιδαν τη ζωή τους πρόθυμα για την αγάπη του Χριστού. Εκ παραδόσεως λέγεται ότι πάνω από 11 εκατομμύρια χριστιανοί παρέδωσαν τη ζωή τους για την αγάπη του Κυρίου μας στους πρώτους 3 αιώνες της χριστιανοσύνης. Θα έπρεπε κανονικά και με τα ανθρώπινα μέτρα η θρησκεία αυτή να έχει εξαλειφθεί. Θα έπρεπε το όνομα Ιησούς Χριστός να μην ακούγεται μετά από έναν τέτοιο διωγμό. Μα ειδού όμως το θαύμα της πίστεως ημών, παρά τον διωγμό, παρά την αιματεκκλησία των εκατομμυρίων Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας μας, το όνομα Ιησούς Χριστός όχι μόνο ενενίκησε, αλλά τελικώς κατέλαβε και την εξουσία της αυτοκρατορίας. Μετά όμως από το πέρος των διωγμών, αδελφοί μου, ο διάβολος βρήκε άλλη μέθοδο, χειρότερη από τους διωγμούς. Ποια ήταν η μέθοδος αυτή, η διαβολική? Η αίρεσης, η διαστροφή της αληθείας, η διαστρέβλωση της ορθοδοξίας, η απόρριψη των ορθοδόξων δογμάτων. Και βρήκε τα όργανα του, τους διάφορους αιρετικούς, τον Άριο, τον Μακεδόνιο, τον Εστόριο, τον Ευτυχέα, τον Διόσκορο, τους Μονοφυσίτας, τους Μονοενεργήτας και τέλος τους Οικονομάχους και τέλος πάντων τέλος η λατινική έπαρση, η αίρεση του παπισμού. Αλλά στα πρώτα χρόνια των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων η αίρεση του αριανισμού σαν φωτιά μέσα στο δάσος είχε ξαπλωθεί παντού. Παντού ακουόταν το όνομα Άριος, παντού η αιρετική του δοξασία, παντού η βλάσφημος του διδασκαλία, η οποία μέχρι σήμερα ακούγεται διαμέσου των χιλέων, των χιλιαστών, των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά και των εκπροσώπων αυτών, γιατί ο πιο πολλής κόσμος αριανικός βλέπει τον Χριστό. Διαμέσου της θεολογίας του Αρίου προσπαθούν να πλησιάσουν τον Χριστό. Όλοι έτσι θέλουν να βλέπουν τον Χριστό, όχι όπως είναι στην πραγματικότητα, όχι όπως αποκαλύφθηκε στους Αποστόλους και στους προαυτών προφήτας. Δεν τον παραδέχονται για Θεό οι άθεοι. Δεν προσκυνούν την θεότητά του όλοι αυτοί που ανήκουν στην ετεροδοξία. Τον θέλουν απλό άνθρωπο. Έτσι τον δοξάζουν. Για απλό προφήτη. Για έναν απλό φιλόσοφο. Όπως λέγει μια σκοτεινή οργάνωση η οποία διακρατεί τα ηνία της οικουμένης της μέρες μας. Όμως η διδασκαλία του Αρίου που ξεπηγάζει από την έπαρση του αιωσφόρου, από την αντιζηλία του διαβόλου, δεν μπορούσε να ανθέξει μπροστά στη διδασκαλία του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, του εναγής πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, της Καπαδοκίας Ουρανοπάντρος του Μεγάλου. Αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας ετράνωσε σε μας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Αυτός μας εδίδαξε ακριβώς ποιο είναι το δόγμα και το μυστήριο της Τριαδικής Θεότητος. Εις Άγιος, εις Κύριος, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, είπαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ομοούσιον το Πατρί, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και ο Μέγας Βασίλειος πήρε την θεολογία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και την ανάδειξε στο περίοπτον ύψος, ούτως ώστε πλέον οι πατέρες της Δευτέρας Αγίας Οικουμενικής Συνόδου να συμπληρώσουν το σύμβολο της πίστεως και θεολόγησε τρανός. Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα,
τριάδα ομοούσιων και αχώριστων, ένας Θεός, τρεις υποστάσεις, μία η Θεότης, μία η Βασιλεία, ένας ο Θεός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο συμπατρί και πνεύματι Αγίο δοξαζόμενος. Μας παρέδωσε ο Μέγας Βασίλειος αυτό τον πολύτιμο θησαυρό, μαζί με τον αδελφό του τον πνευματικό και συνεργάτη του και συναγωνιστή του, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς ήταν οι μέρες του Αγίου Βασιλείου Άρχια? Πώς ήταν η εκκλησιαστική κατάσταση επί των ημερών του Μεγάλου Βασιλείου? Ονομάζεται από την θεολογική επιστήμη η εποχή του Αγίου Βασιλείου η χρυσή εποχή της Εκκλησίας. Μα γιατί όμως έτσι? Για πολλούς λόγους. Πρώτον απ' όλα, χρυσή εποχή ονομάζονταν και είναι διότι υπήρχαν οι πατέρες, οι Άγιοι της Εκκλησίας. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν εποχή ακαταστασίας και διωγμού. Οι Αριανοί, οι Πνευματομάχοι, αυτοί που δεν εδέχονται την θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είχαν καταλάβει όλους τους αρχιερατικούς θρόνους. Στην Κωνσταντινούπολη δεν υπήρχε ούτε μία Ορθόδοξος Εκκλησία. Όλοι είχαν μετατραπεί στον Αριανισμό και υπήρχαν λίγες οάσεις της Ορθοδοξίας. Μία από αυτές ήταν και η Κεσάρια της Καπαδοκίας. Η Ναζιανζό, όπου ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και άλλα σημεία της Ανατολής. Ο Άγιος Βασίλειος έπρεπε να αγωνιστεί εναντίον βασιλέων του Ιουλιανού του Παραβάτου, ο οποίος δεν ενδιαφερόταν καθόλου για την Εκκλησία, αλλά μάλλον την εδίωκε, και κυρίως εναντίον των αιρετικών. Τι δυσκολίες, αδελφοί μου. Διαβάζουμε τα γράμματα του Αγίου Βασιλείου, διαβάζουμε τις επιστολές του, διαβάζουμε την αγωνία του για την εποχή εκείνη. Έβλεπε την Εκκλησία να χυμάζεται από παντού. Έβλεπε την αγιωτάτη Ορθοδοξία να πολεμείται εκ δεξιών και εκ ξεβονίμων, από τις δεξιές και αριστερές δυνάμεις. Εκ δεξιών, διότι υπήρχαν πολλοί ψευδοορθόδοξοι, οι οποίοι ήθελαν να συνθηκολογήσουν με τους αιρετικούς, ήθελαν να κάνουν ψευδενώσεις την εποχή εκείνη για να επέρχεται ειρήνη. Έτσι λέγουν πολλοί. Καλύτερα να υπάρχει συμφιλίωση εις βάρος της αληθείας. Υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι ήθελαν την ένωση με τον αριανισμό, παρά του ότι ευλασφημούσε το όνομα του υψίστου Υιού του Θεού. Δεν τους ενδιέφερε η αλήθεια. Τους ενδιέφερε να φαίνονται τα πράγματα ωραία, να υπάρξει μια αγαπολογία, κάτι το οποίο να ακούγεται ωραία στα αυτιά των ανθρώπων. Αλλά όχι, ο Άγιος Βασίλειος δεν συνθηκολόγησε στο σημείο αυτό, γιατί ήξερε ότι χωρίς αλήθεια, χωρίς ορθοδοξία, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει πραγματική αγάπη. Διότι η αγάπη του Θεού βασίζεται εις την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Άγιος Βασίλειος, αγωνιζόμενος επί των επάρξεων της Ορθοδοξίας μας, και παρέδωσε στους μεταυτών Αγίους Πατέρας της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου όλη την θεολογία, την οποία εμείς παραλάβουμε, και παρέδωσε μία περισπούδαστον προσευχή, την οποία την ακούγουμε τακτικά, αλλά δεν έχουμε υπόψη μας από πού προέρχεται. Ο Μέγας Βασίλειος είναι αυτός που συνέταξε την δυνατότερη προσευχή, η οποία όταν ψάλεται μέσα στην Εκκλησία δονούνται οι ουράνιες δυνάμεις, και πρέπει οι χριστιανοί να ίστανται μετά φόβου και τρόμου. Είναι μικρή αυτή η προσευχή, αλλά ανοίγει τους ουρανούς, διότι μέσα σε αυτήν εμπερικλείεται όλο το μυστήριο της Ορθοδοξίας. Ξέρετε ποιο είναι το τροπάριο αυτό? Ένα στίχος είναι. «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ο Άγιος Βασίλειος εχάραξε αυτή την φράση, φωτισμένος από το Πανάγιον Πνεύμα, διότι διαμέσου του δοξασμού αυτού ομολογείται η αλήθεια της τρισυποστάτου θεότητος. Έχουν περάσει αιώνες, αιώνες από την εποχή που ο Άγιος Βασίλειος ανέβη στους ουρανούς, επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος περί του Αγίου Βασιλείου. Ανέβη στους ουρανούς μαζί με τους προαυτών Αγίους Πατέρας και κάθεται εκ δεξιών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αναμένων την Δευτέραν του Παρουσία, όπου θα λάβει και πάλι το σώμα του για να δοξαστεί επί το αυτό. Ο Μέγας Βασίλειος εν πνεύματι Αγίος ζει και βασιλεύει.
αλλά εμείς, οι διάβαθοι του Αγίου Βασιλείου, εμείς που έχουμε παραλάβει την Ορθοδοξία, την οποία χάραξε σε εμάς ο Μέγας Βασίλειος, άραγε στον αιώνα μας αυτό, στον 20ο αιώνα, στον προφητευμένο αιώνα, που εκκλησιαστικώς αναφέρεται ότι είναι ο 7ος αιών, η εσχάτη εποχή, η εποχή η οποία διαμέσου των προφητιών των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας έχει χαραχθεί ότι θα είναι οι μέρες πονηρές και προδοσίας, οι μέρες παραχαράξεως της αληθείας, οι μέρες διαστρεβλώσεως των δογματικών αληθιών, οι μέρες κατά τις οποίες θα βλέπουμε τους σταγούς της Εκκλησίας, όπως και στην εποχή του Αγίου Βασιλείου, να βρίσκονται στην ετεροδοξία. Άραγε θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αγίου Βασιλείου. Άραγε θα ακολουθήσουμε τον δρόμο τον οποίο εχάραξε αυτός, ή θα συνθηκολογήσουμε. Υπάρχουν πολλοί που μας λέγουν ότι πρέπει να γίνει ένωση με τον παπισμό, ότι η παραπτήκα η Ορθοδοξία πρέπει να ενωθεί με τον παπισμό. Για ποιο λόγο? Διότι πρέπει να επικρατήσει η αγάπη, διότι πρέπει να επικρατήσει η ομόνοια. Κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό. Δεν θα γίνει όμως αυτό από την Ορθοδοξία εφόσον ο επάρατος παπισμός δεν μετανοήσει και δεν επιστρέψει στην αλήθεια της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λέγουν ότι δεν πειράζει να γίνει ένωση με τους Προτεστάντες, και αυτοί χριστιανοί είναι. Δεν έχουμε διαφορές μαζί τους. Δεν έχουμε διαφορές με τους Λατίνους. Δεν έχουμε διαφορές με όλους τους λογείς αιρετικούς. Όλοι εντάξει είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει ετεροδοξία. Αλίμον αδελφοί μου, έχω να σας πω ότι αυτοί οι εντός πολλών εισαγωγικών λεγόμενοι Ορθόδοξοι που λέγουν τέτοιου είδους θεολογίες είναι χειρότεροι από τους αιρετικούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός της Ορθοδοξίας και οι οποίοι ουδέποτε γνώρισαν το μυστήριο της αληθείας. Οι οικουμενιστέ, η αίρεση του οικουμενισμού, η καινοτομία η οποία ήρθε εις το μέσο της Ορθοδοξίας και επέφερε την εορτολογική διαφορά αυτή, και βρίσκεται η Ορθοδοξία τώρα σε ακαταστασία και άλλοι χριστιανοί εορτάζουν όποτε θέλει ο Πάπας της Ρώμης και άλλοι χριστιανοί ακολουθούν την παράδοση την οποία μας εδόρισε ο Άγιος Βασίλειος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ναι, ζούμε σε εποχή ακαταστασίας όπως και στην εποχή του Αγίου Βασιλείου, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Αγίων. Εις τους ανθρώπους θα αρέσουμε, εις τον Θεόν. Πρέπει να διαλέξουμε, πρέπει να εκλέξουμε. Ή ανθρώπις ήρεσκον, λέγει ο Απόστολος Παύλος, Θεού δούλος ουκανίμην. Αν διαλέγω να αρέσκομαι εις τους ανθρώπους, δεν θα είμαι δούλος του Ιησού Χριστού. Ή δούλος και μέτοχος της Ορθοδοξίας, ή συμμέτοχος εις την αίρεση. Με τη βοήθεια του παντοδυνάμου Θεού, η ταπεινή μας Επισκοπή, η Ιερά Μητρόπολη της Αγίας Μαρκέλης, της Αστορίας, εδώ και πολλές δεκαετίες διακρατεί των πυρσών της Ορθοδοξίας εν μέσω πολλών σκοπέλων και πολέμων. Μας το έχει προφητέψει ο ίδιος ο Κύριός μας, η αυτοαλήθεια ο Ιησούς Χριστός. «Έστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, από συναγόγους ποιήσουσιν ημάς, και τρίξε εκ της κεφαλής ημώνου μη απόλυτε. Θα αποκοπείτε από τον κόσμο, θα σας μισήσουν οι άνθρωποι, θα διωχθείτε για το όνομά μου το Άγιον, χαίρετε όμως και αγαλιάστε, ότι τα ονόματα ημών εγγράφησαν εν της ουρανής». Μάλιστα αδελφοί μου, όσοι διαλέγουν τον δρόμο της Ορθοδοξίας, όσοι διαλέγουν την πορεία των Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων, όσοι διαλέγουν την διδασκαλία των μεγάλων Αγίων όπως του Αγίου Βασιλείου που ξεπηγάζει από το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι δυνατόν να μην διωχθούν από την ανθρωπότητα η οποία δεν θέλει να ακούσει το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, τον αγώνα της Ορθοδοξίας, και όπως είδατε σήμερα να συντελείται η χειροτονία του Πρεσβυτέρου Γεωργίου, που είναι ένα σημείο της Θείας Κάριτος και αυτό. Διότι δεν είναι μόνο εδώ ο αγώνας στη Νέα Υόρκη. Σε ολόκληρη την Αμερική εξαπλούνται το έργο της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ο Πρεσβύτερος Γεώργιος πλέον, τώρα που έχει χαριτωθεί δια του μυστηρίου της Ιεροσύνης, συμμέτοχος της Αποστολικής Διαδοχής, θα συνεχίσει το έργο το οποίο ο Κύριος μας
έδωσε εις τους Αγίους Αποστόλους, τώρα στην σκοτεινή εποχή του 20ου αιώνος, τα βαστάξη των Σταυρών του Χριστού, την Ιεράν Παρακαταθήκη, την οποία έλαβε διαχειρών του Επισκόπου, και εκεί, εις την Εκκλησία την οποία θα του δοθεί από την Επισκοπή, στον Ντιτρόιτ, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου και Γεωργίου, και με την συμπλήρωση της Ιερατικής του Αποστολής στην Αγία Ματρόνα στο Βόρειο Οχάιο, θα εξαπλωθεί το έργο της Ορθοδοξίας. Τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, λέγει ο Παύλος, ή να τους σοφούς κατεσκήνει. Και μη φοβού το μικρόν πίμνιον, ενώ ευδόκησεν ο Θεός. Μάλιστα, σε εμάς τους ελάχιστους, σε εμάς τους ταπεινούς, σε εμάς τους αναξίους, δόθηκε αυτή η μεγάλη αποστολή να κρατήσουμε την Ορθοδοξία, την Ορθοδοξία μας, τη γλυκυτάτη μας Ορθοδοξία, την οποία πολλοί εύκολα την προδίδουν και την πολλούν χάρη παγκοσμίων συμφερόντων. Η πρεσβεία όμως του Μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας να μας σκεπάσει όλους, να μας καταξιώνει πάντοτε να παραμένουμε μέσα στα πλαίσια της πίστεώς μας, της Εκκλησίας μας, της διδασκαλίας των Αγίων Αποστόλων. Και η πρεσβεία του Αγίου Βασιλείου εξαιρέτως να χαριτώνει τον ιερέα μας, τον νέο μας ιερέα, τον πρεσβύτερον Γεώργιον, για να συνεχίσει το έργο του Θεού επί της γης, για να δοξαστεί το Πανάγιο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνας.